Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διήμερη εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Νομού Καβάλας με τίτλο «Η φυσική μαγεύει την Καβάλα». Με τις ομιλίες του Στράτου Θεοδοσίου Αστροφυσικού, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μαθητές λυκείων του Νομού Καβάλας με θέμα «Μάτια ανοιχτά στη γη και το σύμπαν». Τι υπάρχει εκεί έξω, οι προσπάθειες των αστρονόμων για τον εντοπισμό εξωγήινης νοημοσύνης. Τη δεύτερη μέρα, το διήμερο εκδηλώσεων περιέλαμβανε διαγωνισμό πειραμάτων, επίδειξη πειραμάτων από προσκεκλημένες ομάδες και υπευθύνους, ενώ στόχος της διοργάνωσης ήταν τα πολλαπλά ωφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από την ενασχόλησή τους με τα πειράματα των φυσικών επιστημών. Βασικό ερώτημα στα παιδιά εδώ. Δεν κουραζόμαστε να εξοντωθούμε από τις εξετάσεις. Διαβάζουμε με ρυθμό, μαθαίνουμε, δεν κουραζόμαστε και μπαίνουμε κανονικά για να μπορούμε να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, έχουν φορτσάρει 4 χρόνια να μπουν στο πανεπιστήμιο και μετά καταραίουν. Μην αφήνετε τα παιδιά σου να διαβάζουν, να παίξουν και λιγάκι. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα μοιάζουμε τους εξωγήινους από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Παρόλα αυτά, όλες οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας έχουν αστροφυσικούς που τους λένε τις ιδιότητες που μπορούν να βάλουν σε αυτούς τους δίθεν εξωγήινους, οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμα λέει μια άμορφη μάζα, μπορεί να είναι μια ενέργεια, ό,τι θέλεις είναι. Η φύση είναι μάλλον λέει πιο εφευρετική από εμάς. Εδώ είναι ο Σεφ Σόστακ του Ινστιτούτου SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, από τη δεκαετία του 80 επικεφαλής αστρονόμος αυτού του Ινστιτούτου στην Καλιφόρνια. Τώρα η ιδέα για τον εντοπισμό εξωγήινων πολιτισμών προτάθηκε για πρώτη φορά από 2 σπουδαίους φυσικούς εκείνης της εποχής, δεκαετία του 60 λέμε, ήταν ο Τζουζέπε Κοκόνι και ο Φίλιπ Μόρισον. Αυτοί οι φυσικοί τώρα καταλαβαίνουν και οι άλλοι καταλαβαίνουν, υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες συχνότητες μήκη κύματος που μπορείς να λάβεις ένα σήμα. Αυτοί λοιπόν είπαν για το φρέαρ του ύδατος. Αν οι πολιτισμοί αυτοί, οι εξωγήινοι, ήθελαν να επικοινωνήσουν με νοήμωνα ήδη από άλλους πλανήτες, τότε θα χρησιμοποιούσαν ραδιοφωνικά σήματα τα οποία μπορούν να διασχίζουν σχεδόν αναλύωτα τεράστιες αποστάσεις στο σύμπαν. Να σας δώσω να καταλάβετε τι είπαν αυτοί. Οι αστρονόμοι χωρίζονται σε αυτούς που είναι στη Γη και παρατηρούν και έξω από τη Γη με τα τηλεσκόπια πάνω στα μικρά διαστημόπλοια. Ας πάρουμε αυτούς που παρατηρούν από τη Γη. Αυτοί δουλεύουν σε μια πολύ συγκεκριμένη φασματική περιοχή που είναι εν γέννη από τα 3.600 μέχρι τα 7.200 άγστρα. Αυτό είναι το ρακί. Αυτό είναι αυτό που ανάλυσε ο Νεύτωνας και είπε κοιτάξτε με το πρίσμα το λευκό φως πως αναλύεται στα χρώματα της ίδιτος που λέμε καμιά φορά από το κόκκινο μέχρι το ιώτες. Εδώ δουλεύουμε η παρατηρησιακή Γη. Αλλά από το 1940 και μετά αναπτύχθηκαν τα ραδιοτηλεσκόπια. Εκεί στο ραδιοτηλεσκόπιο δεν βάζουμε το μάτι μας για να δούμε ουράνιο αντικείμενο. Είναι ένας δέκτης ο οποίος δέχεται τα λεγόμενα μεγάλου μήκους κύματος ραδιοφωνικά σήματα τα οποία καταγράφει. Αυτή η καταγραφή γίνεται. Άρα λοιπόν το οπτικό σήμα στο ορατό από τα 3.600 μέχρι τα 7.200 άγστρομ καταστρέφεται, είναι σωματιδιακή ακτινοβολία, ας πούμε από τον ήλιο, η απλή ακτινοβολία, αλλά το ραδιοφωνικό σήμα όχι. Το ραδιοφωνικό σήμα μπορείς να το παρατηρείς, είτε υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό της γης, είτε όχι, είτε βρέχει, είτε κάνει καλοκαιρία, είτε κακοκαιρία, είτε καλοκαιρία. Εσύ το ραδιοφωνικό το παρατηρείς, η ραδιοαστρόνομη. Δεν γίνεται το ίδιο με το οπτικό σήμα.